θρήνω στην Ιερά Πέτρα. Όλοι θρυνούμε. Θρυνούμε όλοι, ειλικρινά. Ο 17χρονος Μάριος πέταξε στους ουρανούς την ώρα που εκτελούσε ένα άλμα με τη μοτοσυκλέτα του, βυθίζοντας στο πένθος μια ολόκληρη πόλη. Φέρανε ένα 17χρονο με το ΕΚΑΒ περί τις 5:30 σε κομματώδη κατάσταση και μας αναφέραν ότι έπεσε από ύψος γιατί έκανε άλματα. Το απόγευμα του Σαββάτου, ο νεαρός Μάριος που αγαπούσε τις μηχανές και προπονούταν στο motocross, βρίσκονταν σε μια αυτοσχέδια πίστα σε περιοχή λίγο έξω από την πόλη της Ιερά Πέτρας, απολαμβάνοντας το αγαπημένο του άθλημα. Φίλοι και συναθλητές παρακολουθούν την προπόνηση και βιντεοσκοπούν την προσπάθεια του Μάριου να κάνει ένα ρυψοκίνδυνο άλμα πάνω από ένα χωμάτινο ανάχωμα. Δυστυχώς στην κορυφή της καμπύλης του άλματός του έχασε την επαφή με τη μηχανή του και έπεσε από ύψος μεγαλύτερο των 10 μέτρων με την πλάτη στο έδαφος. Ήταν σε κομματώδη κατάσταση, η Γλασκόβη είχε 3 στα 15, ήταν υποτασικός, ήταν σε σοκ. Κάτοχος, κάθιδρος, ταχυπνοϊκός, ταχυκαρδιακός, δεν είχε σημεία επαφή, γι' αυτό και η Γλασκόβη ήταν 3. Το μοιραίο αυτό άλμα, το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο, ήταν για τον νεαρό Μάριο τελικά ένα άλμα θανάτου. Οι συμμαθητές του και όλοι που το γνωρίζαν είναι σε μεγάλη θλίψη. Και εμείς βέβαια είμαστε φίλοι των γονιών τους και συμπάσχουμε κι εμείς. Ο 17χρονος μαθητής στο ΓΑΜΑ 4 του Δεύτερου Γενικού Λυκείου Ιερά Πέτρας φορούσε, όπως διαπιστώθηκε, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ωστόσο αυτό δεν στάθηκε αρκετό. Η πτώση από τέτοιο ύψος του προκάλεσε ανεπανόρθωτες βλάβες στα ζωτικά του όργανα. Είχε ένα εκτεταμένο αιμοπνευμοθώρακα με κατάγματα πλευρών δεξιά, μπήκε πυλάου, διασωληνώθηκε. Άρχισαν οι μεταγγίσεις, αδιασταύρωτα αίματα στην αρχή και οδηγήθηκε στο χειρουργείο για περαιτέρω, για ρευνητική λαπαροτομία. Δεν βρέθηκε κάτι από τη γυλιά, αλλά συνέχιζε να ήταν ασταθής αιμοδυναμικά. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Το νοσοκομείο μας δεν είχε γιατρούς εκείνη τη στιγμή. Και ο αναπληρωτής, υποδιοικητής του νοσοκομείου, ενημέρωσε δια τηλεφώνου γιατρούς οι οποίοι ήταν στα σπίτια τους, οι οποίοι έταξαν αμέσως, έκαναν το χειρουργείο που έπρεπε εκεί πέρα. Η προσπάθεια σας εδώ στο νοσοκομείο θα μπορούσε να είναι διαφορετική αν υπήρχε ο δικός σας αναισθησιολόγος ή δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα? Ακούστε, η εθελόντρια δουλεύει στον Νικόλαο. Ναι. Είναι αναισθησιολόγος, διευθύντρια στο νοσοκομείο του Νικόλαο. Δεν τη βρέθηκε τυχαία. Το ΕΚΑΒ μας ειδοποίησε ότι πάει να φέρει ένα βαρύ περιστατικό και ειδοποιήθηκαν και ήταν με τη αφήξη ήταν εδώ. Λίγη ώρα αφότου εισήχθη στο χειρουργείο, ο 17χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπώντας τη θλίψη σε ολόκληρη την πόλη. Ουσιαστικά ήταν εδώ, δεν ήταν ότι ψάχναμε να βρούμε. Τους είχαν βρει εκ των προτέρων. Ναι. Οι αρχές τώρα ερευνούν το καθεστώς λειτουργίας της πίστας όπου σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα, η οποία, όπως όλα δείχνουν, είναι αυτοσχέδια και στερείται αδειοδότησης. Αμέσως επικοινώνησα με τον διοικητή Στροχίας, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και του ζήτησα να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες, τις οποίες είχε ήδη ξεκινήσει βέβαια, για να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες και αν πρέπει να αποδοθούν και πού θα αποδοθούν.